Πάμε λοιπόν τώρα στην Έλενα Γαλάρη, η οποία θα μας ενημερώσει για τη σημερινή απολογία της Ελένης του Λουπάκη στο ειδικό δικαστήριο που δικάζεται μαζί με τον Δημήτρη Παγγελόπουλο για τους χειρισμούς τους στην υπόθεση Νοβάρτης. Ναι, η κυρία του Λουπάκη λοιπόν κατά την απολογία της έκανε λόγο για ανελαίητο πόλεμο που δέχθηκε από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα εξαιτίας των χειρισμών της στην υπόθεση της Νοβάρτης. Υποστήριξε ότι τόσο εκείνη όσο και οι επίκοροι εισαγγελείς της κατέστησαν ελεγχόμενοι στην εισαγγελική έρευνα για να αντικρούσει την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας που αντιμετωπίζει, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα καθυστέρηση να διαβιβάσει στη Βουλή αμελητή τις αναφορές των βουλευτών Κινάλ σε βάρος του Παναγιώτη Κουρουμπλή για μη τιμολόγηση των φαρμάκων της Νοβάρτης, είπε ότι δεν υπήρχε σαφές καταγγελτικό περιεχόμενο και δεν αναγραφόταν συγκεκριμένος υπουργός. Η κυρία του Λουπάκη αρνήθηκε την κατηγορία, υποστήριξε ότι έπραξε το καθήκον της. Είπε στους ανώτατους δικαστές, πρόκειται για την πιο συντονισμένη προσπάθεια εξόντωσης δικαστικών λειτουργών στη μεταμολυτευτική ιστορία του τόπου μας. Μία προσπάθεια παραδειγματισμού όλων των μελλοντικών συναδέλφων που θα έχουν την ατυχία να επεξεργαστούν δικογραφίες με σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα. Να σας πω ότι αναφερόμενοι στον συγκατηγορούμενό της, τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ο οποίος δικάζεται για ηθική αυτουργία στο αδίκημα της κατάχρησης της εξουσίας, είπε ότι οι σχέσεις τους ήταν καθαρά τυπικές και υπηρεσιακές. Κλείνοντας την απολογία της, η αντισαγγελέας εφετών ανέφερε ότι η απάντηση στους διώκτες της και στους συκοφάντες της είναι ότι το άδικο δεν ευλογείται.